Έχει ξεκινήσει η απονομή. We just gotta stay together and continue to play. That's it. Thank you very much. Ναι, έχουν ξεκινήσει οι απονομές στους φιναλίστ του περσινού κυπέλου και του Super Cup φέτος. Η ανόρθωση, η οποία παραλαμβάνουν ένας προς ένας το αναμνηστικό της συμμετοχής σε αυτήν στο φετινό Super Cup 2023-2024. Έτσι αναφέρουμε στα γρήγορα τους παίκτες στο ρόστερ της ανόρθωσης: ο Τζέιμι Τέιλορ, ο Γιώργος Τριτιακόφ, ο Ραφαήλ Ελευθερίου, ο αρχηγός, ο Γιώργος ο Βάρσος, ο Βίλιαμ Ντάλτον, ο Άρτεμος ο Τοβάζος, ο Φάνης ο Βίρονας, ο Πάρης ο Μαραγκός, ο Ζέιντ Μουόσα, ο Σάββας ο Μαυρομάτης, ο Λάντριους Χόρτον και ο Λί Σκίνερ, με προπονητή τον Αντώνη τον Κωνσταντινίδη και βοηθό τον Νίκο τον Αγγελίδη. Τις απονομές στους φιναλίστ κάνει ο Ανδρόνικος Ανδρονίκου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Ο κόσμος της ανόρθωσης έχει παραμείνει στο γήπεδο και συνεχίζει να τραγουδά για την ομάδα παρά την ήττα. Τους βλέπετε πίσω. Εδώ και ο αρχηγός της ανόρθωσης, ο Ραφαήλο Ελευθερίου, ο οποίος δήλωσε περήφανος για την ομάδα του νωρίτερα στις δηλώσεις που παραχώρησε στον Ηρόδο των Μιλτιάδους. Και τώρα ο Ανδρέας ο Μιχαηλίδης, ο πρόεδρος, μαζί με τον Ανδρέα τον Μουσουρίδη, πρόεδρος του ΚΟΑ και ο πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, θα παραδώσουν τόσο τα μετάλλια, αναλυσικά περισσότερο και μετάλλια, όσο και το τρόπαιο, την ασπίδα, στους νικητές του Super Cup 2023 στην Πετρολίνα. Αυτός ήταν ο Ντάνιελ Ελβετζάνι, δεν είναι αγωνίς και σήμερα. Ο Πέτρος ο Τσουλούμπας. Και ένας προς ένας θα περάσουν και οι υπόλοιποι. Βλέπετε εδώ την ασπίδα που θα δοθεί στο τέλος. Παύλος ο Στυλιάνου. Και ο κόσμος της ΑΕΚ βέβαια. Εδώ σταθερά στο γήπεδο. Εδώ ο Τούκι Μπράουν, ο οποίος ενημερώνει και τον Ανδρέα τον Μιχαηλίδη. Πάμε στο Χαρί, έχει τον Τούκι Μπράουν, ο οποίος τραυματίστηκε, να μάθουμε και αν πώς νιώθει. Η ασπίδα είναι έτοιμη να σηκωθεί και το Super Cup 2023 είναι ψηλά στον ουρανό της Λάρνακας. Η Πετρολίνα ΑΕΚ είναι νικήτρια για το Super Cup το φετινό 2023.